πει πώς πέρασε τις 15 μέρες διακοπές του. Μόνο 15 μέρες. Αρκεί, ήταν αρκετές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έχουμε περισσότερες μέρες, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς τώρα σε λιγότερο από 10 μέρες και προσπάθησα αυτό το διάστημα που έλειπα να ξεκουραστώ, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου και να απολαύσω την πατρίδα μου. Πώς φούσαχαν άκτησε πέρσι που έβλεπε μια ομάδα που δώσαμε οργάνωτη και να πρέπει αυτός να καλύπτει όλα τα κακό σκήμενα. Είναι αλήθεια ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση την περασμένη σεζόν, γιατί σε αρκετά παιχνίδια, όπως είπατε, δεν ήμασταν καλά οργανωμένοι σαν ομάδα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχόμαστε πολλά γκολ. Και όταν δέχεσαι πολλά γκολ, οι περισσότεροι ρίχνουν την ευθύνη στην άμυνα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ενοχλημένος από το γεγονός ότι τερματίσαμε τελευταίοι. Δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε, ειδικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα της σεζόν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι μια νέα αρχή, δουλεύουμε και ελπίζω ότι φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα. Να μας πει τις διαφορές που εντοπίζεις συγκριτικά με τις άλλες προετοιμασίες που έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ και γενικότερα ένα σχόλιο για την φετινή προετοιμασία, πώς την κρίνει ο ίδιος. Την προηγούμενη σεζόν ξεκινήσαμε την προετοιμασία σχεδόν 2 μήνες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Φέτος ξεκινήσαμε σχεδόν 20 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή είναι η βασική διαφορά, γιατί πέρυσι δουλεύαμε διαφορετικά. Φέτος πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και ξεκινήσαμε περισσότερο και πιο γρήγορα να δουλεύουμε με την μπάλα. Και έχουμε ένα καινούριο προπονητή, έχουμε ένα καινούριο σύστημα που πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να το αφομοιώσουμε, αλλά δουλεύουμε καλά και θεωρώ ότι έτσι όπως γίνεται η δουλειά έχουμε το χρόνο και θα μπορέσουμε να είμαστε όπως πρέπει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αν έχει ξαναπαίξει σε σύστημα με τρεις αμυντικούς και πώς νιώθεις τον αγωνιστικό χώρο, αν βλέπει ότι αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του και ο ίδιος και η γραμμή μπροστά. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχω παίξει σε 3-4 αγώνες με αυτό το σύστημα, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε χρόνο για να προσαρμοστούμε σε αυτό και να το αφομοιώσουμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό δεν είναι το σύστημα που ακολουθεί η ομάδα, είναι οι τοποθετήσεις που πρέπει να έχουμε είτε όταν είμαστε στην άμυνα είτε στην επίθεση και η δυναμική όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια. Αλλά έχω αρχίσει και αισθάνομαι άνετα σε αυτό το σύστημα, δουλεύουμε, προσπαθούμε να βρούμε τις θέσεις μας και θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, θα το πετύχουμε. Το δίδαξε η περσινή χρονιά και που το αποδίδει αυτό το δίδαγμα το οποίο έχει κρατήσει. Το δίδαγμα που πήρα από την προηγούμενη σεζόν είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μετά από μια σημαντική νίκη, πιστέψαμε ότι είμαστε πολύ καλοί, πιστέψαμε ότι μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές και αυτό μας βγήκε σε μια χαλάρωση. Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση και ό,τι συνέβη θεωρώ ότι είναι πολύ καλό μάθημα για όλους μας και πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και μετά από μεγάλες επιτυχίες και από καλές πορείες πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι με τα πόδια μας στο έδαφος και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Θεωρεί ότι φέτος η συνεργασία του με τον συμπατριώτη του, τον Κώστα, θα είναι καλύτερη και θα είναι και ο Κώστα καλύτερος, γιατί πέρυσι προερχόταν από ένα μεγάλο διάστημα. Φυσικά και θα είναι καλύτερη η συνεργασία μας μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον γνωριζόμαστε καλύτερα και γενικά όσο περνάει ο καιρός και όσο γνωρίζεις τον άλλον, αποδίδεις καλύτερα και συνεννοείσαι μαζί του μέσα στο γήπεδο. Ο Ρικάρντο την προηγούμενη σεζόν ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα, όταν είχαν αρχίσει τα άσχημα αποτελέσματα και σε μια τέτοια περίσταση είναι δύσκολο να μπεις και να προσφέρεις αυτά που μπορείς. Και φυσικά και θα είναι καλύτερος φέτος. Βρίσκεται πλέον πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ. Τι θεωρεί ότι ήταν η βασική αιτία που ως τώρα δεν έχει καταφέρει να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό? Όταν κοιτάω την περασμένη σεζόν, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος μετά το καλό ξεκίνημα άρχισε να περιμένει πολλά από μας, ενώ στην αρχή της προετοιμασίας όλοι μιλούσαν για μια νεανική ομάδα που δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και θα ήταν ένα project για το μέλλον. Μετά τα πολύ καλά αποτελέσματα και μετά τους 2 μήνες όλοι άρχισαν να περιμένουν από μας πράγματα, να έχουν μεγάλες προσδοκίες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για να είμαι ειλικρινής,
θεωρώ ότι δεν είχαμε την ομάδα που θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ότι πήγαμε στο τέλος, αλλά δεν είχαμε αυτό που χρειαζόταν για να κατακτήσουμε έναν τίτλο. Όσο για την προηγούμενη σεζόν, είχαμε 15 καινούριους ποδοσφαιριστές και όταν έχεις τόσους πολλούς καινούριους, είναι δύσκολο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καταφέρεις να τους κάνεις ομάδα και να αποδώσει ο καθένας αυτό που μπορεί. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να διαφοροποιούμαστε τόσο πολύ και να έρχονται τόσο πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κρατήσουμε ένα βασικό κορμό, να δουλέψουμε σε αυτό, να προσαρμοστούν οι καινούργοι, να γίνουμε μια ομάδα και να πετύχουμε πράγματα. Μετά το Δεκέμβρη ακολούθησαν 5 μήνες. Τελικά μήπως δεν είναι η μοναδική δικαιολογία το ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό και πήραμε αυτοπεποίθηση? Μήπως η ομάδα έμεινε αποδυνάμεις, γιατί αυτό είδαμε στον αγωνιστικό χώρο? Ναι, δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό χάσαμε κάποια παιχνίδια και χάσαμε και την εμπιστοσύνη που είχαμε στους εαυτούς μας. Παίζει ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις η ψυχολογία και όταν έρχονται τα άσχημα αποτελέσματα το ένα μετά το άλλο, αρχίζεις να έχεις αμφιβολίες για τον εαυτό σου και για την ομάδα. Και σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση, στο τέλος φάνηκε πως ναι, δεν είχαμε τις δυνάμεις που χρειαζόμασταν, δεν ήμασταν στη φυσική κατάσταση που θα έπρεπε να είμαστε και αυτό μας επηρέασε. Είναι σαφές ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια η ομάδα δεν είχε πλάνο και το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό. Ο ίδιος το εξέλαβε έτσι και αν φέτος αισθάνεται ότι υπάρχει πιο σταθερό πλάνο τέλος πάντων από τις προηγούμενες. Συμφωνώ με αυτό και αυτό φαίνεται και από το γεγονός, όπως σας είπα και πριν, από τις πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών. Κανένας από τους δύο προπονητές που ήρθαν τις προηγούμενες δύο σεζόν δεν κατάφερε να τελειώσει το πρωτάθλημα και αυτό ποτέ δεν είναι καλό σε μια ομάδα. Ελπίζω και πιστεύω ότι φέτος τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και βλέπω ότι ο σύλλογος είναι πιο συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει να πετύχει και είναι και πιο οργανωμένος, οπότε θεωρώ ότι ναι, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Επειδή πήγε νωρίτερα, δεν είμαστε πάντα προσγειωμένοι. Έτσι που ξεκινάει η χρονιά, με λίγη ξεκούραση και όπως είναι ο ΠΑΟΚ, πώς αντιμετωπίζουν τα μάτς τα ευρωπαϊκά? Είναι φαβορή επειδή είναι πιο έμπειροι ή είναι 50-50? Με αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πολύ σοβαροί, γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας, διότι θέλουμε να περάσουμε στους ομίλους του Europa League και για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να περάσουμε από αυτά τα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ νωρίς και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε σκληρά για να τα καταφέρουμε. Αλλά θεωρώ ότι αν αγωνιστούμε όπως ξέρουμε και έχουμε το μυαλό μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρόσφατα σχολίασε τα γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα με το χαρακτηριστικό των 60 ευρώ που είχε δικαίωμα να βγάλει για τα καινούργια. Πώς το βιώνουν οι ίδιοι? Αν το συζητάνε, αν νιώθει ότι οι Έλληνες υπαίκτες το ανησυχούν περισσότερο? Η συγκεκριμένη ανάλυση ήταν περισσότερο μία πλάκα, γιατί εντάξει, είχα χρήματα και είχα βγάλει και τις προηγούμενες μέρες πριν αρχίσει όλη αυτή η ιστορία. Σίγουρα είναι μία δύσκολη κατάσταση για όλους μας και όχι μόνο για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, διότι όλοι ανησυχούμε, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της, μας επιφυλάσσει το αύριο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ελπίζουμε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί η κατάλληλη λύση για όλους. Είναι από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του, έχει περισσότερες ευθύνες και ειδικά σου έχει να κάνει με ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά η ομάδα ξεκινάει από την άμυνα? Ναι, είναι η τρίτη μου σεζόν στην ομάδα και λόγω της θέσης μου εντός γηπέδων πρέπει να δίνω εντολές στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μπροστά από μένα και προσπαθώ να το κάνω. Εκτός γηπέδου, λόγω της εμπειρίας που διαθέτω, επίσης προσπαθώ να βοηθώ τους συμπαίκτες μου, κυρίως τους νεαρούς που πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα για να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο και μέσα στα αποδυτήρια. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές και το καλό είναι ότι ακούνε και έχουν τη διάθεση να μάθουν και πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα και στο υπόλοιπο της σεζόν. Φέτος γενικότερα το κλίμα στην ομάδα πώς είναι, πώς το έχουν διαμορφωθεί? Μια νέα κατάσταση, νέος προπονητής, νέοι παίκτες. Αυτό να μας περιγράψει.
Γιατί πέρυσι είχαν ακουστεί πάρα πολλά. Όταν χάνεις τόσα παιχνίδια και έρχονται άσχημα αποτελέσματα, οι ποδοσφαιριστές σαφώς και δεν είναι χαρούμενοι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στα αποδυτήρια. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε μια ομάδα και μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα, είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το σημαντικό είναι ότι με πιο καθαρό μυαλό έχουμε καταφέρει να το ξεπεράσουμε. Ξεκινήσαμε μια νέα σεζόν με πολύ καλή νοοτροπία και πολύ καλό πνεύμα. Βλέπετε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν καλά και απολαμβάνουν τις προπονήσεις και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Με μία λέξη, πώς θα χαρακτήριζε την ως τώρα εμπειρία του στον ΠΑΟΚ και ποια είναι η προσωπική του, ποια είναι η προσωπική του φιλοδοξία? Οι προσδοκίες μου και οι φιλοδοξίες μου είναι να κερδίσω έναν τίτλο με το ΠΑΟΚ το συντομότερο δυνατόν και σε ό,τι φορά την περιγραφή της κατάστασης στην ομάδα θα έλεγα ότι η ομάδα μεγαλώνει. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον Λούκας και ο κόσμος ρωτάει. Το ζει καθημερινά, κάνει πολύ παρέα. Αν ήθελε να μας πει πώς τον ψυχολογεί και αν έχει πράγματι το μυαλό του στον ΠΑΟΚ, είναι αφοσιωμένο στον ΠΑΟΚ, πώς τον ζει? Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μείνει στην ομάδα, πρώτον γιατί είναι φίλος μου και δεύτερον γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα ο καθένας ψάχνει το καλύτερο για τον εαυτό του και δεν ξέρω ποια θα είναι η δική του απόφαση και η απόφαση της ομάδας. Αν αποφασίσουν ότι θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ θα είναι τέλειο. Αν αποφασίσει και ο παίκτης και η ομάδα ότι το προτιμότερο θα είναι να φύγει, του εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι παρότι δεν θα παίζουμε πλέον στην ίδια ομάδα. Από εκεί πέρα το αν θέλει ο ίδιος να μείνει ή όχι είναι κάτι που αυτός πρέπει να το απαντήσει. Είναι μια προσωπική του απόφαση και το καλύτερο θα είναι να απαντήσει εκείνος. Πήρε μια στρατηγική απόφαση να πάει σε νεαρό προπονητή έχοντας με 2 χρόνια σε ρήμα βετεράν. Ο ίδιος πώς βλέπει αυτή την αλλαγή και αυτή τη στρατηγική απόφαση? Η ηλικία δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε έναν προπονητή. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς δουλεύει ο προπονητής. Τώρα έχουμε ένα νεαρό προπονητή ο οποίος έχει πολλές φιλοδοξίες και έχει μια καλή νοοτροπία. Μόνο καλά λόγια έχω να πω με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής. Δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε πολύ με την μπάλα, οι παίκτες το απολαμβάνουν και όταν οι ποδοσφαιριστές το απολαμβάνουν είναι πιο εύκολο να πετύχεις περισσότερα πράγματα. Ποιο είναι το στοιχείο που κρατάει περισσότερο από τον νέο προπονητή σε αυτό το διάστημα που δουλεύω μαζί του, τι έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Το γεγονός ότι θέλει η ομάδα να αναπτύσσεται από τη γραμμή της άμυνας και να φτάνει στην επίθεση με μικρές πάσεις και όχι με μακρινές μπαλιές. Και το γεγονός ότι όταν δεν έχουμε την μπάλα θέλει να πιέζουμε τον αντίπαλο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλει να περάσει στην ομάδα και έχουμε δει μέχρι στιγμής. Έχει προπονητή έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε, ένα πρώην ποδοσφαιριστή που έπαιξε μεγάλες ομάδες και στη θέση του. Του έχει πει κάτι, ασχολείται δηλαδή περισσότερο με τους κεντρικούς αμυντικούς, ίσως σε κάποιες συνομιλίες του, οτιδήποτε άλλο? Ναι, έχει μιλήσει με όλους τους αμυντικούς και μας έχει δώσει συμβουλές. Είναι καλό για μας ότι ο κύριος Τούντορ ήταν αμυντικός και έπαιξε σε μεγάλες ομάδες γιατί έχει τη δυνατότητα να μας συμβουλεύει και θεωρώ ότι αυτό θα αποδειχτεί σημαντικό κατά τη διάρκεια της σεζόν και θα μάθουμε όλοι πολλά πράγματα από εκείνον.